Οι βουλευτές από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, δήλωσαν ρητά το αίτημα για ολιγοήμερη, κατά τη γνώμη τους, θα βγει σύντομα η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και αμέσως μετά να προχωρήσουμε στην συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Διαρωτώ με αν αυτή η τοποθέτησή τους υπερισχύει της τοποθέτησης των προηγούμενων ημερών ότι με τίποτα δεν θα συνενέσουν στη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ εάν δεν πάρθει πίσω ο νόμος Παπά. Γιατί το λέω, γιατί φοβάμαι ότι σε κάθε περίπτωση, είτε έτσι ή αλλιώς μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα επανέλθουμε στο προηγούμενο αίτημα, αυτό που διατύπωσαν. Γιατί, αν δεν θα ήταν λάθος συλλογισμός μου, εάν μας λέγαν τι θα άλλαζε αν η απόφαση ήταν του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικός ή όχι νόμο. Σε κάθε περίπτωση θα προχωρούσαμε στη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Με βάση αυτά και για να μην μακρηγορώ, περιμένω την τρίτη πράξη του έργου. Η πρώτη ήταν η απόσταση του νόμου Παπά, δηλαδή θα εφαρμόσουμε το Σύνταγμα και θα συνενέσουμε εάν γίνει κάτω από αυτή την προϋπόθεση, το οποίο είναι τελείως αδιανόητο, έξω από κάθε θεσμική διαδικασία. Το δεύτερο είναι το σημερινό για την ολιγοήμερη αναβολή. Περιμένω σίγουρα μετά την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας, έτσι ή αλλιώς, να δω την τρίτη πράξη του δράματος. Είμαι σίγουρος ότι η μη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ εντάσσεται στην συνολική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όχι σε όλα προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά που φοβάμαι έτσι είναι. Τούτων δοθέντων, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να προχωρήσουμε τη διαδικασία και όλα τα κόμματα να πάρουν την ευθύνη τους για την τοποθέτηση εδώ, γύρω από το θέμα της συγκρότησης του ΕΣΟΥΡΟΥ, έξω από οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που έχει σχέση με το ΣΤΕ. Ο κύριος Μανιός και θα συμπληρώσουμε.